Σοφία Φασουλάκη, επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν θα πάμε σε lockdown. Ακριβώ, Λίνα, καλό μεσημέρι. Δεν το λέει μόνο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέει και ο Πρωθυπουργό. Κοινωνία και η οικονομία θέλει η κυβέρνηση να παραμείνουν ανοιχτέ. Αυτό βέβαια δεν αποκλεί την λήψη νέων μέτρων, αφού όμω πρώτα Λίνα δει η κυβέρνηση πώ. Θα, τι αποτελέσματα θα φέρουν τα μέτρα που ήδη βρίσκονται σε εφαρμογή από το προηγούμενο Σάββατο. Υπενθυμίζουμε ότι την άλλη ε, Τετάρτη συνεδριάζουν οι ειδικοί. Ε, εκείνοι ε, θα προτείνουν ε, αν κρίνουν κάποια νέα ε, μέτρα στην κυβέρνηση και εκείνοι θα αποφασίσει. Υπενθυμίζουμε όμως ξανά ότι δεν, θα, δεν πρόκειται για μέτρα που θα αφορούν τους εμβολιασμένους, αλλά κυρίως... Τους και όλα αυτά, Σοφία, ανάλογα με το πώ θα πάει η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μα και πώ θα κινηθεί και το πρόγραμμα των εμβολιασμών. Ακριβώ, Ελίνα, γιατί έχουμε δει ότι τι τελευταίε ημέρε έχουν τσιμπήσει πολύ ε, οι εμβολιασμοί, τόσο για την τρίτη δόση, όσο όμως και για την πρώτη δόση. Είναι περίπου 20.000 την ημέρα τα ραντεβού για την πρώτη δόση. Και κλείνοντα να σου πω ότι όσο κορυφώνεται και όσο βρισκόμαστε σε αυτό το πικ του τέταρτου κύματο τη πανδημία, τόσο φουντώνει και η κόντρα κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Χθε, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξη Τσίπρα στο κανάλι. TRT, ρίχνοντα όλο το βάρο τη ευθύνη για το τέταρτο πανδημικό κύμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ούτε ο lockdown είπε θα γίνει, ούτε θα καταρρεύσει το ΕΣΥ. Τι επιθυμεί ο κύριο Τσίπρα, τι εισηγείται ένα lockdown. Ο κύριο Τσίπρα συνεχώ κάνει αφορισμού. Δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Οικονόμου. Σε ευχαριστώ. Ούτε lockdown θα γίνει, ούτε το ΕΣΥ θα καταρρεύσει κύριο Τσίπρα μοιάζει να εύχεται ένα καινούριο lockdown. Χωρί να το εισηγείτε καθαρά. Και θα έχει πραγματικά αξία να μα πει, εισηγείτε lockdown. Έχει κάτι ουσιαστικό και συγκεκριμένο να προτείνει εκτό από το να κάνει αντιπολίτευση με τον κορονοϊό μόνο πολιτικό αρχηγό ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτό από το να μεταχειρίζεται συνεχώ αφορισμού